σειρά για το emotional eating, για το συναισθηματικό φαγητό, για τη σχέση μας με το σώμα μας, για τη σχέση μας με το φαγητό μας, με τα κιλά μας, με την εικόνα μας στον καθρέφτη και τελικά για τη σχέση μας με τον ίδιο μας τον εαυτό. Γιατί η σχέση με το φαγητό μας καθρεφτίζει τη σχέση με τον εαυτό μας. Η σχέση με το φαγητό μας είναι η σχέση με τον εαυτό μας. Καλώς ήρθατε και πάλι, σας καλωσορίζω για άλλη μια φορά σε αυτή τη σειρά των online δωρεάν coaching σεμιναρίων, όπου μιλάμε για τη σχέση μας με το φαγητό. Στην σημερινή μας συνάντηση, ο τίτλος της παρουσίασής μας θα είναι «Ξεπερνώντας την υπερφαγία» και θα μιλήσουμε με λίγες περισσότερες λεπτομέρειες για το διαισθητικό τρόπο ζωής και το διαισθητικό φαγητό. Έχουμε ήδη κουβεντιάσει σε όλα τα προηγούμενα webinars, εδώ στο κανάλι μου, στο YouTube, στο Έλενα Φίσα. Έχουμε ήδη κουβεντιάσει για τον διαισθητικό τρόπο ζωής και το διαισθητικό τρόπο διατροφής. Αν έχετε παρακολουθήσει τα προηγούμενα webinars μου, θα σας προέτρεπα να παρακολουθήσετε κάποια από αυτά, αυτά που σας κάνουν τουλάχιστον εντύπωση, αυτά που σας κάνουν κλικ με την πρώτη. Εάν λοιπόν έχετε παρακολουθήσει έστω και κάποια από αυτά, θα έχετε ήδη καταλάβει, θα έχετε ήδη ψηλιαστεί για το ποια είναι η προσέγγισή μου γύρω από το συναισθηματικό φαγητό, γύρω από την υπερφαγία, γύρω από το ποιος είναι ο πιο υγιής και όμορφος και λειτουργικός τρόπος να ζούμε σε σχέση με το σώμα μας και σε σχέση με το φαγητό μας. Παρ' όλα αυτά όμως, παρότι σίγουρα έχετε αντιληφθεί και έχετε καταλάβει ποια είναι η προσέγγισή μου, σήμερα θα το κάνουμε λίγο πιο ξεκάθαρο, θα μιλήσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες για το τι είναι αυτό που κάθε φορά σας λέω διαισθητικός τρόπος ζωής, διαισθητικό φαγητό. Και θα ξεκινήσουμε με το εξής. Θα ξεκινήσουμε με το ότι ένας από τους βασικούς πυλώνες του διαισθητικού τρόπου ζωής και του διαισθητικού τρόπου να τρώμε είναι το να έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας, να έχουμε πίστη στον εαυτό μας. Σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό το να έχουμε ένα γενικό πλάνο, ένα γενικό σχέδιο για το τι χρειάζεται να τρώμε, ποιες είναι οι πιο θρεπτικές για εμάς τροφές και ποιες είναι οι λιγότερο θρεπτικές τροφές. Έχουμε μιλήσει σε προηγούμενα webinars για το ποια είναι η προσέγγισή μου σε σχέση με το πώς επιλέγουμε αυτές τις θρεπτικές τροφές. Πάρα πολύ σύντομα θα υπενθυμίσω το μότο μου που είναι «Όχι απαγορεύσεις, όχι στους κανόνες», αλλά οδηγίες και επιλογές, που σημαίνει ναι, υπάρχουν οδηγίες για το ποιος είναι ο πιο λειτουργικός, υγιής και θρεπτικός τρόπος να τρώμε, υπάρχουν οδηγίες, αλλά υπάρχουν και επιλογές, που σημαίνει ότι μπορεί οι οδηγίες να λένε ότι αυτή η τροφή, η α, η συγκεκριμένη τροφή είναι η πιο θρεπτική για μένα, αλλά εγώ αυτή τη στιγμή λαχταράω να φάω κάτι άλλο, που είναι λιγότερο θρεπτικό για εμένα. Εκεί είναι που μπαίνει το κομμάτι της επιλογής, που λέω ναι, αυτή είναι η πιο θρεπτική τροφή για εμένα, αλλά εγώ επιλέγω αυτή τη στιγμή συνειδητά και όχι κάτω από αυτή την επιτακτική ανάγκη της υπερφαγίας, επιλέγω συνειδητά να φάω την άλλη τροφή που ξέρω, που καταλαβαίνω, που αναγνωρίζω ότι δεν είναι τόσο θρεπτική για εμένα. Μόλις λοιπόν επιλέξουμε ένα σχέδιο, ένα γενικό σχέδιο και πλάνο διατροφής και αρχίσουμε μία ήπια παρακολούθηση αυτής της διατροφής, παρακολουθούμε δηλαδή και παρατηρούμε τον τρόπο που λειτουργεί στο σώμα μας και ξεκινώντας να κάνουμε κάποιες μικροαλλαγές, παρατηρώντας τις αλλαγές που παρατηρούμε στο σώμα μας, ξεκινάμε και κάνουμε και κάποιες αλλαγές, χακάρουμε λιγάκι τη διατροφή μας, δηλαδή έτσι όπως μου αρέσει εμένα να λέω. Κάνουμε λοιπόν κάποιες μικροαλλαγές και στη διατροφή μας προκειμένου να υπηρετούν αυτές οι αλλαγές τους στόχους και τις επιδιώξεις μας, αλλά και την ενέργειά μας, τη διάθεσή μας, τη ζωντάνια μας.
Άρα έχουμε δύο πράγματα. Σχέδιο, επιλέγουμε ένα σχέδιο. Έχουμε έπειτα μία ήπια παρακολούθηση, μία ήπια παρατήρηση και τις μικροαλλαγές που χρειάζεται να γίνουν μετά την παρακολούθηση. Και το τρίτο πράγμα είναι κάθεστε πίσω και χαλαρώνετε έχοντας πίστη σε αυτό. Που σημαίνει ότι αφού επέλεξα ένα συγκεκριμένο σχέδιο, αφού επέλεξα ένα συγκεκριμένο πλάνο, αφού έχω βάλει τις οδηγίες μου, παρακολουθώ και παρατηρώ τις αλλαγές που συμβαίνουν στο σώμα μου και τις αλλαγές άρα που χρειάζεται να κάνω, το τελευταίο βήμα είναι να εμπιστευτώ αυτό μου το σχέδιο, αυτό μου το πλάνο, να κάτσω πίσω και να χαλαρώσω. Και να αφήσω το σχέδιο και το πλάνο να δείξει τα αποτελέσματά του. Όταν είστε δηλαδή σε μία διατροφή με αληθινό φαγητό, που υπάρχουν και οι υδατάνθρακες και αρκετό λίπος και αρκετή πρωτεΐνη και τρώτε καλά και ασκείστε και δίνετε προσοχή στο σώμα σας για να ακούσετε τα σημάδια του με ό,τι χρειάζεται, με ό,τι χρειάζεται κάθε φορά, με ό,τι ανάγκες βγάζει κάθε φορά. Αφού λοιπόν τα κάνετε όλα αυτά, έπειτα μπορείτε να εμπιστευτείτε ότι κάνετε το σωστό πράγμα. Εδώ στο κανάλι μου στο YouTube υπάρχει μία ειδικά αφιερωμένη playlist, μία λίστα αναπαραγωγής γύρω από το συναισθηματικό φαγητό, που ουσιαστικά σας εκπαιδεύω στο πιο βιωματικό κομμάτι της προσέγγισής μου, σε διαλογισμούς και εννοερούς απεικονίσεις, ώστε να μάθουμε να ακούμε το σώμα μας και τα σημάδια που μας στέλνει, έτσι ώστε να μπορέσουμε σε αυτή τη φάση, όπως αναφέρω εδώ, να λειτουργήσουμε διαισθητικά με το σώμα μας. Αυτός είναι ο διαισθητικός τρόπος ζωής και διατροφής. Δεν είναι ό,τι μου έρθει την οποιαδήποτε στιγμή να περιμένω να μου έρθει η έμπνευση. Είναι ακολουθώ, έχω ένα γενικότερο πλάνο και το ακολουθώ. Μαθαίνω να ακούω το σώμα μου και έπειτα λειτουργώ με βάση το τι μου λέει το σώμα μου. Φυσικά, μπορεί να υπάρχουν κάποια βασικά ζητήματα υγείας που να χρήζουν αντιμετώπισης, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο χρειάζεται εσείς εξειδικευμένα να το βάλετε ως ένα άλλο μέρος του σχεδίου σας και να έχετε πίστη και σε αυτό το σχέδιο. Καθίστε αναπαυτικά, χαλαρώστε και δείξτε εμπιστοσύνη στη διαδικασία. Με υπομονή για αυτές τις μικροαλλαγές που θα δείτε να αρχίζουν να υπάρχουν, να αρχίζουν να εμφανίζονται. Έχουμε ξαναμιλήσει για το ζήτημα της ζυγαριάς. Έχουμε ξαναμιλήσει σε προηγούμενο webinar για το πέτα τη ζυγαριά. Το πρόβλημα με τη ζυγαριά και ζητάω πολύ συχνά από τους θεραπευόμενους μου και τις θεραπευόμενές μου να την πετάξουν. Κάποιες φορές μάλιστα την πετάνε από μόνες τους ή από μόνοι τους, χωρίς καν να το πω, ως μια φυσική συνέχεια της προσέγγισής μου το αντιλαμβάνονται από μόνοι τους ή από μόνες τους. Ο λόγος που ζητάω να πετάξουμε τη ζυγαριά είναι ότι αν εσείς ζυγίζεστε και δεν βλέπετε διαφορά ή βλέπετε μικρές αυξομοιώσεις, θα νιώσετε ότι ιτηθήκατε. Και τότε θα νικήσει η υπερφαγία. Θα πέσετε πάλι με τα μούτρα στο φαγητό όταν θα βλέπετε πως ενώ προσπαθείτε δεν έχετε το αποτέλεσμα που θέλετε. Αν απ' την άλλη ζυγίζεστε και έχετε πετύχει την απώλεια βάρους που θέλετε ή έχετε πετύχει το να έχετε το ιδανικό για εσάς βάρος, θα νιώσετε συνεπαρμένοι, συνεπαρμένος, θα νιώσετε αυτό το συναίσθημα το μεθυστικό, και πάλι θα οδηγηθείτε στην υπερφαγία. Είναι λίγες οι φορές που τελικά μετά από μία απώλεια βάρους ή αφού είμαστε σε ένα σταθερό βάρος, μένουμε εκεί και το συντηρούμε. Συνήθως λέμε, α, εντάξει, το πέτυχα και επανερχόμαστε στις παλιές μας συνήθειες. Σε κάθε περίπτωση και στις δύο περιπτώσεις που ανέφερα παραπάνω, έχετε δώσει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στο σώμα σας. Περισσότερο από ό,τι χρειάζεται. Αυτή η υπερανασχόληση με το σώμα μας και την εικόνα του σώματός μας, μόνο δυστυχία τελικά μπορεί να φέρει. Αυτό είναι ένα τεράστιο εμπόδιο για πολλές γυναίκες που συναντώ και πολλούς άντρες, αλλά κυρίως είναι πρόβλημα για τις γυναίκες που η κοινωνία μας σωθεί να έχουμε μία εξάρτηση από την εικόνα μας. Δεν πρέπει όμως να προχωράμε έτσι. Θέλω να είστε ελεύθερες και ελεύθεροι.
Θέλω αντί να χρησιμοποιείτε τη ζυγαριά, να αρχίσετε να παρακολουθείτε το σώμα σας σε σχέση με το πώς νιώθετε μέσα στα ρούχα σας, ακόμα και σε σχέση με το πώς νιώθετε βλέποντας την εικόνα σας στον καθρέφτη. Τη ζυγαριά αφήστε την απ' έξω. Δεν χρειάζεται να είσαι σκλάβος ή σκλάβα της ζυγαριάς. Χρειάζεται εμπιστοσύνη στη διαδικασία του πλάνου και του σχεδίου διατροφής που έχετε αποφασίσει. Χρειάζεται να εμπιστευτείτε το σχέδιο που έχετε κάνει και δεν πρέπει συνέχεια να τσεκάρετε τους αριθμούς, τον αριθμό πάνω στη ζυγαριά. Δεν πρέπει να αποκλείετε τη χαρά από τη ζωή σας με βάση έναν αριθμό που θα δείτε, με βάση μία κλίμακα. Μπορείτε να είστε ελεύθεροι και ελεύθερες να τρώτε ή θα έπρεπε τουλάχιστον να μπορούσαμε να είμαστε ελεύθεροι να τρώμε, να και να χάνουμε και βάρος ταυτόχρονα, με έναν τρόπο όμως που να μην βασανιζόμαστε και να μην ταλαιπωρούμε τον εαυτό μας με βάση το τι θα δείξει ο αριθμός στη ζυγαριά και με βάση την καταμέτρηση των θερμίδων, δηλαδή είτε αριθμός στη ζυγαριά είτε αριθμός θερμίδων. Οι αριθμοί στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ένα αυτοσαμποτάζ, γιατί και πάλι θα οδηγήσουν στην υπερφαγία. Οι αριθμοί σε αυτή την περίπτωση είναι βασανιστής. Πάμε να δούμε κι άλλο ένα κομμάτι της προσέγγισής μου, το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, είτε για τη βελτίωση της σχέσης μας με το φαγητό μας και το σώμα μας και την εικόνα μας στον καθρέφτη, είτε για την απώλεια βάρους, είτε για την συντήρησή μας σε ένα σταθερό βάρος, το οποίο έχω ξανααναφέρει σε άλλα webinars. Όταν λέω σταθερό βάρος, δεν εννοώ ότι κάθε φορά που θα ανεβαίνουμε στη ζυγαριά θα βλέπουμε έναν αριθμό. Θα υπάρχουν αυξομοιώσεις, είναι απόλυτα φυσιολογικές και υγιείς, ειδικά για το γυναικείο σώμα, αυξομοιώσεις της τάξης του 1 κιλού, των 2 κιλών, καμιά φορά και 2,5 και 3 κιλά μέσα στο μήνα, μέσα στον κύκλο μιας γυναίκας. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι λοιπόν της προσέγγισής μου είναι ο εαυτός, η φροντίδα για τον εαυτό. Έχω μιλήσει πολύ αναλυτικά σε προηγούμενο webinar για αυτόν τον πυλώνα της προσέγγισής μου, φροντίδα προς τον εαυτό, και σας προτρέπω να το παρακολουθήσετε. Θέλω λοιπόν να ακολουθήσετε τη συμβουλή μου. Μπορεί να φαίνεται αυτονόητο αυτό το «καλά, δεν ξέρω ποιος είμαι». Είναι πολύ πιθανό να μην ξέρετε ποια είστε ή ποιος είστε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όμως να μάθουμε το ποιοι είμαστε. Το ποιος είμαι ή το ποια είμαι ως άτομο. Και όχι ποιος είμαι ή ποια είμαι ως εικόνα, ως τρόπος που φαίνομαι. Γιατί όσο περισσότερο δίνω προσοχή και έμφαση στην εικόνα μου και ξεχνάω το ποιος ή ποια είμαι ως άτομο, ως άνθρωπος, ως προσωπικότητα, ως ψυχή, ως πνεύμα, όσο το ξεχνάω αυτό, τόσο περισσότερο έλεγχο δίνω στη διατροφή μου, έλεγχο δίνω στη ζυγαριά μου, στο βάρος μου, στους αριθμούς. Όταν είστε ανασφαλείς σε σχέση με τις αξίες σας, όταν είστε ασφαλείς ως προς την προσωπικότητά σας, όταν είστε ασφαλείς στις σχέσεις σας, στην καριέρα σας και στη ζωή σας γενικότερα, τότε θα είστε και πιο ικανοποιημένοι ακόμα και με το βάρος σας. Είτε αυτό το βάρος είναι το ιδανικό, είτε δεν είναι το ιδανικό. Αν υπάρχει λόγος, ή να το πω διαφορετικά, αν νιώθετε μέσα σας ότι υπάρχει κάτι το πολύ επείγον, ώστε να χάσετε βάρος, αν υπάρχει δηλαδή μέσα σας μία αίσθηση επιτακτικότητας ότι αυτό πρέπει να γίνει τώρα αλλιώς δεν ξέρω τι, τότε ίσως δεν αγαπάτε τον εαυτό σας. Πολύ συχνά οι άνθρωποι, οι περισσότεροι άνθρωποι με τους οποίους εργάζομαι
δυσκολεύονται να το απορροφήσουν αυτό. Καλά, για τους ανθρώπους πιο έξω δεν το συζητώ. Για ανθρώπους που δεν είναι έτοιμοι καν να δουλέψουν με τον εαυτό τους, δεν θέλουν καν να το παραδεχτούν ότι τελικά αυτή η επιτακτικότητα με το να αλλάξω το βάρος του σώματός μου, το σχήμα του σώματός μου, σημαίνει ότι δεν αγαπάω τον εαυτό μου στην πραγματικότητα. Οι άνθρωποι λοιπόν που δεν είναι έτοιμοι να δουλέψουν με τον εαυτό τους, δεν θέλουν καν να το παραδεχτούν ή να το δουν αυτό. Οι άνθρωποι με τους οποίους δουλεύω εγώ και συνεργάζομαι εγώ, σίγουρα τους παρατηρώ να έχουν μία αντίσταση γύρω από αυτό, αλλά είναι πιο έτοιμοι να το ακούσουν. Ουσιαστικά είναι σαν να λέμε ότι το μόνο όταν λέω ότι πρέπει οπωσδήποτε να χάσω βάρος, είναι σαν να λέω, και το κάνω κεντρικό κομμάτι της ζωής μου, είναι σαν να λέω ότι αυτό σημαίνει τα πάντα, ότι είναι το μόνο πραγματικά που χρειάζομαι. Αυτό δείχνει ότι δεν αγαπάω τον εαυτό μου. Η απώλεια βάρους, όταν τη θέλουμε τόσο έντονα, με τρόπο επιτακτικό, σαν να εξαρτάται η ζωή μας από αυτό, είναι σαν να λέμε στον εαυτό μας ότι εσύ, η ψυχή σου, το πνεύμα σου δεν είναι τόσο σημαντικά. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι ο τρόπος που φαίνομαι, η εικόνα μου στον καθρέφτη. Και αυτό κάνει και δύσκολο τελικά το να χάσουμε βάρος, γιατί στρεσαριζόμαστε πάρα πολύ και γλιστράει η ευτυχία μέσα από τα χέρια μας. Η εναλλακτική λύση, αυτή που προτείνω εγώ, είναι να σταματήσετε να κυνηγάτε την απώλεια βάρους. Ουσιαστικά, να σταματήσετε να έχετε αιμονή σε σχέση με το βάρος και ανταυτού να αυξήσετε την άνεσή σας με τον εαυτό σας, με το ποιος είσαι πραγματικά. Μπορείτε να κάνετε δηλαδή την απώλεια βάρους ένα παράλληλο project και όχι ένα κεντρικό project της ζωής σας. Θα είναι μία προσθήκη στο ποιος είσαι, αλλά δεν θα είναι το βάρος σου το ποιος είσαι. Θα είναι add, θα είναι προσθήκη στο ποιος είσαι ή ποια είσαι. Θα είναι προσθήκη στα θέλω σου. Και στη συνέχεια μπορείτε να προχωρήσετε στο να χάσετε βάρος ή να κρατήσετε το ιδανικό για σας βάρος ή να δουλέψετε με τον εαυτό σας για τη λειτουργική σχέση με το σώμα σας και το βάρος σας, μπορείτε να δουλέψετε με ανάλαφρη καρδιά και πιο εύκολα, χωρίς τον κίνδυνο του στρες. Στην επόμενή μας συνάντηση θα δούμε λίγο ένα άλλο σημαντικό κομμάτι του διαισθητικού τρόπου ζωής και διαισθητικού τρόπου να τρώμε, που έχει να κάνει με το αίσθημα της πληρότητας και της άνεσης με τον εαυτό, με το αίσθημα του κορεσμού στο στομάχι μας, αλλά και με το αίσθημα του κορεσμού, του γεμίσματος, της πληρότητας στη ζωή μας. Για επιπλέον καθοδήγηση γύρω από το συναισθηματικό φαγητό, γύρω από το διαισθητικό τρόπο να ζεις και γύρω από το διαισθητικό τρόπο να τρως, θέλω να επισκεφτείς την ιστοσελίδα μου, το fisaeleni.gr. Εκεί θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας ώστε να επικοινωνήσετε μαζί μου για να κλείσετε online Skype συνεδρία ραντεβού. Καλή συνέχεια στη μέρα σας!